Μονόδρομος ήταν οι αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί που έφεραν οι εκρηκτικές τιμές στα καύσιμα, αφού όπως δηλώνουν οι αυτοκινητιστές, ο κλάδος έχει οδηγηθεί σε ασφυξία. Ο Μιχάλης Ψήνας ρωτήθηκε για τις αυξήσεις για να σημειώσει ότι μιλάμε για μια αύξηση μεσοσταθμική της τάξης του 20%. Υπεραμείνθηκε των αυξήσεων, καθώς όπως είπε, είχαν ζητήσει στήριξη του κλάδου, προκειμένου να μπορέσουν να αντέξουν και να διατηρηθούν στο επάγγελμα που ήδη μετράει απώλειες, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που ήταν να ζητούν να πουλήσουν το ταξί ή κάνουν παράλληλα και άλλη εργασία. Βέβαια, οι όποιες αυξήσεις θα μετρηθούν τελικά στην πράξη από τους χρήστες των ταξί, καθώς εάν το επιβατικό κοινό δεν μπορεί, θα αναζητήσει άλλους τρόπους για να μετακινηθεί με μικρότερο κόστος. Η αύξηση ήταν αποτέλεσμα των διεργασιών του Συνδικάτου των Αυτοκινητιστών μετά και τις συναντήσεις που είχε με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, όπου έθεσε όλα τα αιτήματα που είχε καταθέσει το ΣΑΤΑ με σχετικό επώμνημα στις 13 Μαΐου, επισημένοντας πως στις υπάρχουσες συνθήκες, 2 χρόνια υπολειτουργίας, ο κλάδος δεν έχει άλλες αντοχές εξαιτίας, όπως είπαμε, και της ραγδαίας αύξησης τιμής των καυσίμων και των διπλασιασμών των δαπανών. Με βάση την αναπροσαρμογή του κομίστρου, η πτώση της σημαίας θα αυξηθεί στο 1,80 από το 1,19, η ελάχιστη αποζημίωση ορίζεται στα 4 ευρώ και η ώρα αναμονής ανεβαίνει πια στα 15 ευρώ. Το δίμηνο των διαβουλεύσεων και πιέσεων προς την κυβέρνηση, που ξεκίνησε με την διεκδίκηση και σε επίπεδο Γενικής Συνομοσπονδίας Αυτοκινητιστών, η μείωση τους φόρους των καυσίμων. Και βεβαίως να χορηγηθεί ένα επίδομα ειδικού σκοπού λόγω του υψηλού κόστους πλέον λειτουργίας του ταξί. Δευτερευόντως βεβαίως ως εναλλακτική λύση, έσχατη δηλαδή λύση, ήταν το αίτημα της αναπροσαρμογής των καυσίμων. Βλέπετε κι εσείς, η κυβέρνηση τοποθετείται το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις επιχορηγήσεις και τους κρατικούς προϋπολογισμούς, τις δαπάνες, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος έτσι ώστε να μειωθούν οι φόροι και να δοθεί αυτό το επίπεδο με ειδικούς σκοπούς σε όλους τους αυτοκινητιστές. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε σαν προσαρμογές σε 5 συντελεστές. Είναι περίπου μεσοσταθμικά της τάξης του 20%. Αν σκεφτείτε ότι το τελευταίο πεντάμινο τα καύσιμα έχουν ανατιμηθεί περίπου στο 60% και ό,τι έχει συμπαρασύρει αυτή η αύξηση των καυσίμων, καταλαβαίνετε τα λειτουργικά κόστη, και δεν βάζω εγώ το κόστος διαβίωσης των οικογενειών μας, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα μικρό ανακουφιστικό μέτρο, θα το έλεγα, που πολύ φοβάμαι, μακάρι να βγω γελασμένος, ότι επειδή συνεχίζει η ανατίμηση στα καύσιμα, ότι θα την καταπιεί το υψηλό κόστος λειτουργίας και αυτή την αναπροσαρμογή. Ξεκινά να ρωτήσω κάτι. Στο διατάφτα όμως, ο πελάτης είναι αυτός ο οποίος θα δείξει εάν μπορεί να ακολουθήσει αυτή την αύξηση, την οποία όντως είναι αναγκαία, με την έννοια ότι έχουν ανεβεί όλα, ή αν δεν μπορεί να την ακολουθήσει και θα προτιμήσει κάτι άλλο να κάνει από το να πάρει το ταξί για να εξυπηρετηθεί. Και δεν μιλάω μόνο για τα Γιάννενα φυσικά. Μιλάω γενικότερα για όλη την χώρα και σε περιοχές που το ταξί είναι πολύ δημοφιλές μέσω μετακίνησης. Κοιτάξτε, το ταξί πλέον φαίνεται ότι είναι ειδικό μέσο μεταφοράς. Είναι στην έσχατη ανάγκη ο χρήστης να το χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να πάει σε κάποιον προορισμό. Έχει αλλάξει η εικόνα της χρήσης του ταξί. Έτσι, φαίνεται άλλωστε, είναι μειωμένες οι διαδρομές. Σίγουρα η κοινωνία, η ήδη πληγωμένη κοινωνία θα επηρεαστεί και από αυτήν την ανατίμηση. Όλες οι υπηρεσίες και τα αγαθά έχουν ανατιμηθεί έως τώρα τουλάχιστον 40% και πάνω. Και συνεχώς ραγδαία αυξάνονται όλα τα κόστη διαβίωσης. Ωστόσο όμως ήταν μονόδρομος. Ήταν μονόδρομος για μας, διότι εξαντλήσαμε, όπως σας είπα, όλες τις πιέσεις να χρηματοδοτηθούμε, να βοηθηθούμε έτσι ώστε να μην πληγωθεί η κοινωνία. Δεν θέλαμε αυτή την αναπροσαρμογή. Έσχατη ανάγκη λοιπόν. Μικρή είναι στην ουσία, δεν είναι μεγάλη η αύξηση. Ποσοστιαία μπορεί να φαίνεται το 20%, αλλά στην ουσία είναι πάρα πολύ φτηνό το ταξί και σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Θα δούμε σίγουρα, είπαμε, θα πληγωθεί ο κόσμος, οι χρήστες θα διαμαρτυρηθούν. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε ειδικό μέσο μεταφοράς, βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας και συνεχίζουμε το έργο μας, είμαστε να εδώ. Να πούμε σε ποιους συντελεστές θα δουν οι επιβάτες βεβαίως, σας αυτή την αύξηση. Βεβαίως, είναι η πτώση σημαίας με την ενεργοποίηση του ταξιμέτρου, διαμορφώνεται από 1,19
σε 1,80, η ελάχιστη διαδρομή από 3,40 σε 4 ευρώ, η μονή ταρίφα εντός περιμετρικής ζώνης, εντός λεκανοπηδίου Ιωαννίνων από 0,68 σε 0,90 λεπτά ανά χιλιόμετρο, 1,80 η διπλή ταρίφα από 1,19 και η αναμονή από 12 ευρώ την ώρα σε 15 ευρώ την ώρα. Αυτοί λοιπόν είναι οι συντελεστές. Οι άλλοι 5 συντελεστές από τους 10 που υπάρχει στο τιμολόγιό μας δεν έχουν διαμορφωθεί. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι βγαίνει μεσοσταθμικά μια αύξηση περίπου της τάξης του 20%. Αλλά όμως πολύ μικρό το ποσοστό σε σχέση με το υψηλότατο κόστος που συνεχώς αυξάνεται επικίνδυνα και σας είπα ότι μπορεί να την καταπιεί και αυτή την αύξηση σύντομα. Μακάρι να συμβεί κάτι άλλο. Γι' αυτό λέμε ότι στο επόμενο διάστημα, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει απαραίτητος να μειωθούν οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα για να μπορέσουμε να ανακουφιστούμε και να γίνουμε βιώσιμοι.